Κρήτη, 15 Οκτωβρίου 1996. 18.00, επίσημη έναρξη. Σεβαστοί πατέρες, έντιμε κύριε Υπουργέ, έντιμοι κύριοι βουλευτές, έντιμε κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Η χάρη του Παναγίου και Ζωπίου Πνεύματος μας σύναξε στον ιερόν τούτον και ευλογημένο χώρο σήμερα για να συνδιασκεφθούμε όλοι μαζί πάνω σε ένα πολύ μεγάλο και επίκαιρο θέμα. Αυτό των καταστροφικών λατριών στο φως της Ορθοδοξίας και την νομική αντιμετώπιση τους. Η συνδιάσκεψη αυτή θα αποτελέσει σταθμό στα εκκλησιαστικά θέματα της πατρίδας μας και τούτο διότι για πρώτη φορά ειδικοί ερευνητές από όλες τις Ορθόδοξες εκκλησίες και χώρες συνέρχονται στην Κύπρο για να μελετήσουν ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Είναι δε σοβαρό το πρόβλημα διότι διαπιστώνουμε ότι οι φουνταμενταλιστικές ομάδες, νεοφανείς αιρέσεις και καταστροφικές λατρείες είναι σε θέση με τις διασυνδέσεις τους, ακόμη και με κορυφαίους φορείς και παράγοντες της παγκόσμιας οικονομικής σκηνής, να εξαπατήσουν επίσημα πρόσωπα του διεθνούς πολιτικού χώρου και την ανυποψία στη διεθνή κοινή γνώμη ότι δήθεν στις Ορθόδοξες χώρες καταπατείται το δικαίωμα της ελευθερίας σε θρησκευτικές μειονότητες. Η πιο πάνω διαπίστωση δίνει την πραγματική εικόνα του προβλήματος των αιρέσεων και της παραθρησκείας σήμερα. Καταβάλλεται προσπάθεια διαβρώσεως όλων των τομείων της ζωής μας, της πνευματικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής, από μέρους των αποκριτιστικών κοσμοθεωριακών τάσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν τους δικούς μας χριστιανικούς όρους με διαφορετικό νόημα, αντιστρέφοντας όλες τις αξίες της ζωής μας. Οι τάσεις αυτές έρχονται με το προσωπείο της προόδου και της εξέλιξης, παρουσιάζονται συχνά υπό μορφή επιστημονικών, φιλοσοφικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών σωματείων και παγιδεύουν ακόμη και πολιτιακούς παράγοντες. Μερικές φορές, όσο και μας φαίνεται παράξενο, παρουσιάζονται ακόμη και με ορθόδοξο προσωπείο. Για μια απόφαση η οποία θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας, της συνέστησης της αποστολής της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο, αλλά και στην αντιμετώπιση των αδιεξόδων της σημερινής κοινωνίας και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Οι ομάδες αυτές απειλούν βασικά έννομα αγαθά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, τα οποία και η πολιτεία έχει καθήκον απέναντι στους πολίτες της να προστατεύσει. Σε αυτό το σημείο επισημαίνουμε το καθήκον της πολιτείας και των οργάνων της, αλλά και όλων εμάς, να αποδεχτούμε το πρόβλημα αυτό και να εσκύψουμε σε αυτό με το απαιτούμενο ενδιαφέρον και στοργή. Εάν γίνει το πρόβλημα αυτό αποδεκτό, τότε θα μπορέσουμε ουσιαστικά να εμποδίσουμε την εισαγωγή στην πατρίδα μας των ψυχοναρκωτικών και θα συμβάλλουμε στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των νέων, ιδιαίτερα στα σχολεία. Η ευθύνη μας είναι τεράστια. Σημαντική για το θέμα μας είναι η απόφαση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να καταπιαστεί με το θέμα των ακραίων αιρέσεων και της παραθρησκείας, όχι για λόγους θρησκευτικούς, διότι το σύνταγμά της προβλέπει ουδετερότητα σε θέματα θρησκείας. Το θέμα αυτό τέθηκε για πρώτη φορά ενώπιον της Διακομματικής Επιτροπής για τη Γυναίκα και την Νεότητα το 1991. Σήμερα η γαλλική κυβέρνηση επιστρατεύει ακόμα και τον πρωθυπουργό της χώρας σε μια εκστρατεία καταπολέμησης των καταστροφικών λατριών. Η πρόκληση των ποικιλόμορφων αυτών ομάδων γίνεται πλέον φανερή. Ωστόσο, ως Εκκλησία, παρουσιαζόμαστε πολλές φορές ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την δραστηριότητά τους ανάμεσά μας. Δεν γνωρίζουμε επαρκώς την πρόκληση, τα ποικίλα προσωπία πίσω από τα οποία κρύπτονται οι αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και δυσκολευόμαστε να οριοθετήσουμε την πίστη μας έναντι των αντιχριστιανικών μηνυμάτων τους. Αυτό γίνεται πιο δύσκολο από το γεγονός, ακόμη πιο δύσκολο από το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις ομάδες
χρησιμοποιούν δικούς μας όρους για να μεταδώσουν ακριβώς το αντίθετο μήνυμα από το χριστιανικό. Επίσης και η πολιτεία είναι εξίσως ανέτοιμη να προστατεύσει τους πολίτες της από τις καταστροφικές πρακτικές των ομάδων αυτών για την προσωπικότητα του ανθρώπου ή για το κοινωνικό σύνολο που πολλές φορές παραβιάζουν τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. Πολλές μάλιστα από αυτές δεν σέβονται την υγεία και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και απειλούν τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα προσωπικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων. Πιστεύουμε ότι η συνδιάσκεψη αυτή θα αποτελέσει την βάση για την αφοτινού συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας στην αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που δημιουργούνται από την ανεξέλεκτη δραστηριότητα των νεοφανών αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων. Θα ήθελα ως υπεύθυνος του προγράμματος μαζί με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, εντεταλμένο της Εκκλησίας της Ελλάδος, να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον μακαριότατον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κ. Χρυσόστομο, που έκανε δεκτή την εισήγησή μας να θέσει υπό την αιγίδα του την 8η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, όπως επίσης και τον πανιερό του Μητροπολίτη Πάφου, κ. Χρυσόστομο, επίτιμο πρόεδρο της Συνδιασκέψεως, που είχε την ευγενική και ποιμαντική, θα έλεγα, βούληση και καλοσύνη να φιλοξενήσει τη συνδιάσκεψη αυτή. Ευχαριστίες θα πρέπει να εκφραστούν και προς όλους τους εντεταλμένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών, τους νομικούς, τους εκπροσώπους της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ανταποκρίθηκαν στην την πρόσκληση της Εκκλησίας μας για να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνδιάσκεψη. Τώρα θα αναγνωστούν τα μηνύματα των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Θα ακουστεί το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, το οποίο θα αναγνώσει ο εκπρόσωπός του, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως, κ. Μελέτιος. Της Ελλάδος, κύριε Σεραφείμ, εν Χριστώ το Θεό, δίαν αγαπητοί και επιπόθητοι αδελφοί και συλλειτουργοί της ημών μετριότητος. Τα σεβασμίας μακαριότητας ημών, ειλικρινώς εν κυρίω περιπτυσσόμενοι, υπερίδης τα προσαγορεύουν. Το Πνεύμα το Άγιο, που συγκροτούν όλων των θεσμών της Αγίας ημών Εκκλησίας, προειδοποίησεν ημάς διαστόματος του Αποστόλου Πέτρου, ότι και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, δίτινες παρισάκτουσιν αιρέσεις απολίας, δελεάζοντες ψυχάς αστηρίκτους. Και περιοχάς της γης εν σπήρη των θρησκευτικών φανατισμών και την μυσαλοβαστάσεως ακτήσεις στο σημείο τούτο, κατά τους συγχρόνους αποκαλυπτικούς καιρούς, κατά τους οποίους εξήγει η αγάπη των πολλών, γίαν επάναγκες και σπουδαίων και χρησιμότατων το έργον και η αποστολή της καλούσης συνδιασκέψεως, καθότι μέλη είναι διά της ανταλλαγής της πείρας και μεταδόσεως των αποκτηθησών γνώσεων βοηθήσει πάντας εις την ευστοχοντέραν αναγνώριση του κρυπτωμέν υφέκαστον προσωπείων αληθούς υποκειμένου και εις την επιτυχεστέραν ενημέρωση των τεπιστών και της ηγεσίας αυτών, αλλά και των ενδιαφερομένων κυβερνήσεων περί των καταστρεπτικών επιρροών ορισμένων εκ των εν λόγω οργανώσεων και κινήσεων. Ουχή ασφαλώς εκ μυσαλλοδοξίας παρασυρώμενοι, αλλά πάντας αγαπώντες ως δημιουργήματα
του Θεού και υπό της αληθείας πάντοτε εμπνεώμενοι και τάχτην προβάλλοντες, οφείλομεν όπως ενημερώμεν τους πιστούς, ώστε ούτι εν επιγνώσει την επιλογήν αυτών να ποιώνται. Αϊμνής του πρωτοπρεσβυτέρου Αντωνίου Αλεμιζοπούλου, του διαβίου των καλών αγώνα της προφυλάξεως των πιστών από τις τίμης των αιρετικών αγωνισαμένου, ευλογούμεν τους δε προτεργάτας και τους συνεργούς της πραγματοποιήσεως της συνδιασκέψεως τάφτης και πάντας τους μετέχοντας των εργασιών αυτής και δεόμεθα του Κυρίου όπως καταπέμπει το Πανάγιον αυτού Πνεύμα επί πάντας ημάς. Φωτίζητας διανοίας και καθαίρητας καρδίας ημών εις το γνωρίσε τα νοήματα και τας μεθοδίας του εχθρού. Ενισχύει δε και αξιώνει ημάς ή να προστατεύσετε και φυλάξετε το εμπεπιστευμένον ημίν και πάσες τις Αγίες του Θεού Ορθοδόξης Εκκλησίες πίμνιον από τις λίμνης των αιρέσεων και των καταστροφικών λατριών των παραθρησκευτικών κινήσεων και οργανώσεων. Επί δε τούτης, απευθύνοντες και πατρικών χαιρετισμών και ολόθυμων ευχήν από της κατά Κωνσταντινούπολη Αγιωτά της Εκκλησίας, την τοπική Εκκλησία, την κατά Πάφων, καθώς και ολόθυμων αδελφικών ασπασμών και χαιρετισμών, το προσφυλεστάτο και τιμιωτάτο προκαθημένο της κατά Κύπρον Αγίας Εκκλησίας, Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπο Κυρίο Χρυσοστόμο και το επιτοπίο Ιεράρχη Μητροπολίτη Πάπου Κυρίο Χρυσοστόμο, γνωρίζομεν ότι τα αισθήματα και τα σκέψεις ημών επί του έργου της συνδιασκέψεως θέλει εκφράσει διαζώσεις ο ιερότατος και εκπρόσωπος ημών προσφυλής αδελφός Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέστης Κύριος Μελέτιος, και δεόμεθα του Κυρίου ημών όπως καταβγάζει εν τες καρδίες πάντων των πιστών το θείον και θαβόριον αυτού φως εν επιγνώση του προσώπου αυτού ούτινος επιλάμψαντος και οφθέντος παν σκότος διαλύεται και άμεσος η αίσθηση της αληθείας διούται και παν πνεύμα της πλάνης απέρχεια της εν Κυρίω αγάπης και πάσης τιμής. Έτη κοιμιωστό εν ακουσιωστό εν 26 Σεπτεμβρίου 30 της Σεβασμίας Μακαριότητος ημών αγαπητός εν Χριστώ αδελφός ο Κωνσταντινουπόλεος Βαρθολομαίος. Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, πανιερότατε Μητροπολίτα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, πανιερότατη Μητροπολίτε, σεβασμιότατη Μητροπολίτε, θεοφιλέστατη Επίσκοπη, εντιμότατε κύριε Υπουργέ επί της Δικαιοσύνης και της Δημοσίας Τάξεως, εκπρόσωποι των λοιπόν δημοτικών, κοινοτικών, στρατιωτικών και άλλων αρχών, τίμιων πρεσβυτέριων, κυρίες και κύριοι. Η αυτού θειοτάτη μακαριώτης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος κύριος Διόδωρος ο Πρώτος, και η περί αυτών Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δια του παρισταμένου πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου κυρίου Πατρός Χριστοφόρου και της εμείς ταπεινότητος, μετέχουν εις την παρούσαν 8η Πανορθόδοξων Συνδιάσκεψη των Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας. Εκ μέρους του Πατριάρχου Μόσχας
θα μας απευθύνει χαιρετισμό ο εντεταλμένος αυτού καθηγητής Αλεξάνδερ Βόρκιν. On the topic of heresies and foreign religions. Your meeting is dedicated to the theme of utmost importance. The destructive influence which the new religious movements are trying to influx on the Orthodox faith, society and culture. Όλες αυτές οι υπαρθρησκευτικές ομάδες πάνω στην ορθόδοξο πολιτισμό. Moreover, we are talking about the souls of the faithful. Επιπλέον, μιλάμε για τις ψυχές των πιστών. From the traditional Orthodox countries. Από τις παραδοσιακές ορθόδοξες χώρες. Who are being dragged away to the road to eternal damnation. Που σύρονται μακριά από την εκκλησία στον δρόμο της απολίας. În primul rând, se cuvine ne exprima gândul nostru de regret sincer și de mângâiere pentru participanții la conferință care au pierdut în persoana preacucernicului preot Antonie Alexopoulos pe creatorul și mentorul acestui curent apologetic în Biserica Ortodoxă, lupta antisectară, organizată și coroborată în organismul puternic al conferinței pastorale, αυτά ακούν τα 8 ειδίτσια. Αγαπητοί αδελφοί εν Κυρίω, πρώτα θέλουμε να εκφράσουμε την βαθιά λύπη και λόγω παρηγορίας για τους εντεταλμένους στην συνδιασκέψη οι οποίοι έχασαν στο πρόσωπο του πατρός Αντωνίου Αλεξοπούλου τον ιδρυτή και την ψυχή αυτού του απολογητικού κινήματος από την Ορθόδοξον Εκκλησία, δηλαδή την συνδιάσκεψη επί τα θέματα των αιρέσεων που τώρα βρίσκεται στην οκτώη εμφάνιση της. Λίγα χρόνια εμπεριέχει ολόκληρη την Ορθοδοξία, είναι η πιο συγκεκριμένη μέθοδος για να παλεύουμε με τον κακόν που και αυτό ενεργεί πρακτικώς και αυτόρμητα με πολύ αποτελεσματική μηχανουργία. Ζάρα αυτή η συνεδρία παρορθοδόξη, pe care ne dorim cât mai dese pentru a întări unitatea ortodoxă și mărturie în lume. Așteptăm soluții pline de realism și dinamism, ancorate în lumina și spiritul tradiției. În acest sens, la care noi vom fi foarte receptivi, dorim din tot sufletul mult succes conferinței și harul Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Cu binecuvântări, arhierești, teoptist, patriarhul României. Ferumen to heretismo mas, som makariota to chrysostomo, o arhiepiscopos neas Justinianis και pasis Κύπρου, στον makariota to Serafim, ο arhiepiscopos Αθηνών και pasis Ελλάδος, και στον πανιερότα το Χρυσόστομο, ο Μητροπολίτης Πάφου, για την μεγάλη δραστηριότητα της, για την διαοργανώση αυτής της πανορθοδοξής ψυχής, κάθε επιτυχία και η χάρις του Αγίου Πνεύματος ή η μεταπάντων ημών. Θεόπτιστος ο Πατριάρχης Ρουμανίας. Του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, Μητροπολίτης Νευροκοπίου, κύριος Ναθαναήλ, θα μας αναγνώσει το μήνυμα του Πατριάρχου Βουλγαρίας. Πρώτα θέλω να ζητήσω συγγνώμη επειδή στην διασύνη μου το γράμμα του Πατριάρχου το οποίο απευθύνεται προς την συνδιάσκεψη το έχω αφήσει στη Σόφια και όμως αυτό που έχω διαβάσει μπορώ να κάνω μια περίφραση στο γράμμα. Αναφέρεται ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας εν χαρά πήρε το γράμμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ και αποφάσισε να στείλει εμένα για την συνδιάσκεψη αυτή στην οποία λαμβάνω εδώ και 5 χρόνια μέρος. Εκφράζει την
ευχαρίστηση για την αλληλοβοήθεια αυτή, η οποία δίνει η πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος για όλους μας και ιδιαίτερα για την χώρα μας, η οποία περιχωρείται από τις αιρέσεις. Να παρακαλέσουμε τον εγκαταλμένο της Εκκλησίας της Γεωργίας, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πότη, κύριο Βιδόριο, να μας απευθύνει το χαιρετισμό εκ μέρους. Your Right Reverences, Metropolitan Archbishops and Bishops, Reverend Fathers, Ladies and Gentlemen, Beloved Brothers and Sisters in Christ, I'm happy to greet you от имени Святейшества, Святейшего и Блаженнейшего Патриарха всея Грузии. To greet this conference on behalf of His Holiness, the Most Holy His Beatitudes, Elias II, the Patriarch, Catholicus and Patriarch of all Georgia. Of the His Holiness His Beatitudes, Patriarch, Catholicus of all Georgia. С нами Господь. May the Lord be with us. Χαιρετισμός της αυτού του Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου στην 8η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντετελμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας. Με πατρική ικανοποίηση χαιρετίζουμε την 8η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντετελμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, που αυτή τη φορά χάρη στην αδελφική αγάπη και προθυμία του αγαπητού εν Χριστώ αδελφού Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Πάπου κ. Χρυσοστόμου, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση να φιλοξενούμε στην Κύπρο και ειδικότερα στην Πάφο. Το θέμα που θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτη στην εφετινή 8η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, καταστροφικές δαπλίες, το φως της Ορθοδοξίας και η νομική τους αντιμετώπιση, είναι κατά γενική ομολογία ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας. Ζούμε σήμερα ως Ορθοδοξία δύσκολους από πνευματική άποψη καιρούς, στους οποίους σε κάθε στιγμή και σε κάθε μέρα δοκιμάζεται αυτή η ίδια η πίστη μας στον Θεάνθρωπο, Λυτρωτή και Σωτήρα μας Χριστό. Χαίρομαι θερμά και ευχαριστούμε αδελφικά τον αγαπητό εν Χριστώ αδελφό Πανιερότατο Μητροπολίτη Πάφου κύριο Χρυσόστομο για την αγάπη με την οποία περιέβαλε την προσπάθεια σύγκρισης της συνδιάσκεψης, αλλά και για την όλη προθυμία του να αναλάβει τη διοργάνωση και φιλοξενία της στη Μητρόπολη, στη Μητροπολιτική του Περιφέρεια. Χωρίς αμφιβολία, μεγάλο και χρήσιμο θα είναι το πνευματικό όφελος του πληρώματος της Εκκλησίας μας από τη συνδιάσκεψη αυτή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζομαι και προς τους σεβασμιωτάτους αρχιερείς και λοιπούς κληρικούς, αλλά και προς όλους γενικά τους αγαπητούς συνέδρους, εκπροσώπους των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και ήλθαν στην Κύπρο για να συμμετάσχουν στην συνδιάσκεψη. Τους καλωσορίζουμε στην ίσο μας και τους ευχόμαστε ευχάριστη και καρποφόρα την εδώ παραμονή τους. Αναμένοντας με ενδιαφέρον τα πορίσματα της συνδιάσκεψης, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες της. Ευχαίρεις προς Κύριον ο Κύπρου Χρυσόστομος. Το μήνυμα της αυτού Μακαριότητος Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Σεραφείμ μας μεταφέρει ο πρεσβύτερος Πατήρ Κυριακός Τσουρός, γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Ρέσεων. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ προς τα μέλη της 8ης Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χάρις ημίν ιη παραθεού Κυρίου Παντοκράτορος. Προφρόνως απευθυνόμενοι προς τα μέλη της 8ης Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας,
και προς τους εκπροσώπους των κατατόπους Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, με τα πατρικής αγάπης χαιρετίζομεν και επευλογούμε τα εργασίας ημών. Η ικανοποίηση αυτή προσαυξάνεται εκ του γεγονότος ότι η πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Ελλάδος εφέτος φιλοξενείται η ευλογία του μακαριωτάτου και αγαπητού εν Χριστώ αδελφού, Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Χρυσοστόμου, υπό της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, φροντίδι και δαπάνες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κυρίου Χρυσοστόμου και της υπ' αυτών Ιεράς Μητροπόλεως. Ευχόμεθα από καρδίας των εξίψους φωτισμών και πλήρη επιτυχία των εργασιών της ιδιασκέψεως, τα πορίσματα της οποίας με τα πολλού ενδιαφέροντος αναμένομεν, επ' αγαθό του πληρώματος της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας. Με τα πατρικών ευχών, ο Αθηνών Σεραφείμ. Ο Κύριος, ο Βασταλούπιος, θα μας απευθύνει τον χαιρετισμό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Βαρσοβίας. Προς τους συμμετέχοντας στο Αγδοή Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη εντεταμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών για θέματα αιρέσεων και επαναστατισκίας υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κύριου κύριου Χρυσόστομου και Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριου κύριου Σεραφείμ. Ψυχία, λόγω αυξήσεως της επιδράσεως νέων θρησκευμάτων και μην χριστιανικών αιρέσεων στις παραδοσιακές ορθοδόξες χώρες. Είμαι πεπισμένος ότι η συνεργασία όλων των ορθοδόξων στα θέματα της αιρέσεως και παραθρησκείας είναι πολύ επίκυρος και αναγκαία σήμερα. Μετά την σκληρή δοκιμασία του ορθοδόξου λαού της Πολωνίας εκ μέρους του Ρωμαιοκαθολικισμού, εμείς οι Ορθόδοξοι της Πολωνίας είμαστε μάρτυρες του καινούργιου φαινομένου καρπού της βατικανικής πολιτικής νεοουνιατισμού. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Πάπας της Ρώμης, τους Ορθοδόξους της Πολωνίας θεωρεί σαν εχθρούς της ενώσεως, σαν φανατικούς, οποίοι δεν θέλουν να ενωθούν με την έδρα του Αγίου Πέτρου της Ρώμης. Είναι αυτό πρόβλημα σοβαρό, είναι μεγάλο χτύπημα για τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εύχομαι ο καλός Θεός να ευλογήσει το έργο σας προς την δόξα της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, Βασίλειας Μητροπολίτης Βαρσοβίας και Πάσης Πολωνίας. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ούλων Μόουρ, κ. Χριστοφόρος, θα μας μεταφέρει το χαιρετισμό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τσεχίας και Σλοβακίας, κ. Δωροθέως. Σεβασμιότατη, Θεοφιλέστατη, ετοιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί σύνεδροι, με τα πολλής χαράς χαιρετίζομεν το υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κύριου κύριου Χρυσοστόμου και Αθηνών κύριου κύριου Σεραφείμ, αγαπητών εν Χριστώ αδελφών, παρών συνέδριο με θέμα τας καταστροφικάς λατρείας και την νομική αντιμετώπιση αυτών, συνερχόμενων εν τη παρούση ετούσα. Κατ' επιταγήν αυτού τούτου του αρχηγού της πίστεως ημών και σωτήρως Ιησού Χριστού Εκκλησία μεριμνά, δια πάντα
απερίστατων αδελφών εστιάζουσα το ενδιαφέρον αυτής περί των όλων άνθρωπων και την σωτηρία του, διότι και πάντοτε στρέφει το ενδιαφέρον και την μέρημνα της και προς τους υπό τον προσφάτως εμφανιστήσεων καταστροφικών λατριών, συλληφθέντας και συλληφθέντας ψυχικός και πνευματικός εις ένα έκαστον των συνέδρων των αδελφικών ημών χαιρετισμών εν Πράγα, ο Τσεχίας και Σλοβακίας λόγω Θεός. Ο εκπρόσωπος της Φιλανδικής Εκκλησίας, κύριος Άρη, καθηγητής, θα μας μεταφέρει το χαιρετισμό της Εκκλησίας της Φιλανδίας. Πρόκειται να σεβάσουμε μια μέρη του συνεδρίου περί αιρέσεως. Ειρήνη ημίν, ειρήνη ημίν και πλουσία χάρις παρά Θεού. Η γεωγραφική απόσταση μεταξύ της Κύπρου και της Φιλανδίας είναι μεγάλη, αλλά εις τας προσεφάς και εις την καρδία μου ευρίσκομαι πλησίον ημών. Επίσης, πολλά στοιχεία συνδέουν ημάς, μεταξύ τούτων ιδιαιτέρως η Ορθόδοξος παράδοσης και η αλήθεια του Ευαγγελίου. Σήμερον ζώμεν εις έναν κόσμον εις τον οποίον υπάρχουν μεγάλε αρνητικέ δυνάμεις. Πολλοί άνθρωποι χάνουν τον σωστόν δρόμον άνευ των καθοδηγιών της Αγιωτάτης Εκκλησίας. Εις την κατάσταση ταύτην των συνέδριων ημών, όντως είναι μεγίστης σημασίας και λίγαν χρήσιμο. Για την προστασία του ελληνοδόξου πολιτισμού, της οικογένειας και του ατόμου, κύριο Αθανάσιο Νεφώτιστο, μας ευθύνει χαιρετισμό. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των αρχών, κυρίες και κύριοι. Αρίσταμε σήμερα εδώ στην επίσημη έναρξη και στις εργασίες εισόδου εις πανορθόδοξης διάσκεψης εκδεδομένων ως εκπρόσωπος της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού, της οικογενείας και του ατόμου, και παρακαλώ να δεχτείτε τις ευχές του Ελληνικού Συμβουλίου και των μελών της ΠΕΚ ΛΑΟΥ, της οποίας εμπνευστής και δημιουργός υπήρξε ο μακαριστός γέροντάς μας, πατήρ Αντώνιος Ιωτήρας. Ο πατήρ Αντώνιος, ως πρόεδρος του Πνευματικού του Συμβουλίου επί μία δεκαπενταετή περίπου από τις ιδρύσεις της ΠΕΚ, οργάνωσε, κατήφθηνε και ευτεύνεπε το κολοσσιαίο έργο της ενημερώσεως, της απολογητικής, της οριοθετήσεως και της θεωρητικής θεμελιώσεως του προβλήματος των εμφανών αιρέσεων. Και παράλληλα, της προσφοράς σε πρόσωπα που είχαν ανάγκη πνευματικής βοήθειας. Το διακόνημα αυτό το έθεσε σε προτεραιότητα σε όλη του τη ζωή και το υπηρέτησε με ιερό πάθος και χωρίς ήχο στη σωματική του αντοχή. Πάντοτε είχα μία απορία. Πώς συνέλαβε στην ποιότητά του το όλο πρόβλημα και πώς μπόρεσε να φέρει πέρα σε όλο αυτό το μεγαλειώδες έργο για το οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία και το ελληνικό έθνος θα τον ευγνωμονούν πάντοτε. Στην απορία μου αυτή πήρα απάντηση από μία ομιλία του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδας. Έλεγε ο Μιλτής ότι όταν η Εκκλησία περνούσε δύσκολες ώρες, ο Κύριος έστελνε αξίους εργάτες, ομολογητές και μάρτυρες και ξεπερνιόταν ο Κύριος. Έτσι ο Κύριος απέστειλε τον πατέρα Αντώνιο σε μια πολύ δύσκολη ώρα. Εκατοντάδες αιρέσεις
και παραθρησκευτικές ομάδες και ψυχολατρίες κατέκτησαν τη χώρα μας, όπως και όλες τις άλλες ορθόδοξες χώρες, και τις απειλούν να τις μετατρέψουν σε τεράστια φάση αντιεκκλησιαστικά και αντιορθόδοξα, γιατί όχι και αντεθνικά. Μιλούσε και έκλαιγε με αναφυγητά στον ύπνο του κατά την ομολογία της προηγουμένης. Ο διορθόδοξος σύνδεσμος είναι απαραίτητος και για ένα άλλο σημαντικό τοπίο. Οι σύγχρονες αιρέσεις και οι παραθρησκευτικές κινήσεις έχουν εξαπλωθεί παντού. Δεν υπάρχουν σήμερα. Καμία, απολύτως καμία χώρα δεν είναι απρόσβλητη. Στην τρίτη διορθόδοξη διάσκεψη που έγινε στον Άγιο Άννη το Ρώσιο στο Προκόπιο Βία το 1991, ο πατήρ Χριστοφόρος Τσάκας παρουσίασε το σκηνικό των αιρέσεων στην Κύπρο. Όλοι νομίζαμε ότι ο πατήρ Χριστοφόρος μιλούσε για δικά μας πράγματα. Ανέφερε δραστηριότητες των νεοφανών αιρέσεων στην Κύπρο και να πίστευε κανείς ότι μιλούσε για την Αθήνα, με ευόδοση των εργασιών της 8ης πανορθόδοξης διασκέψης και ευλογημένη συνέχιση του έργου του πατρός Αντωνίου, γιατί όπως μας είπε σε μια ομιλία του ο Σεβασμιότητος Μητροπόλεως κ. Μιλέτος, αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσιο. Σύντομο χαιρετισμό θα μας απευθύνει ο πρόεδρος της Πανκυπρίου Ενώσεως Γονέων, κ. Ανδρέας Τηλιαρίδης. Yes. Σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, έντιμοι κύριοι βουλευτές, έντιμοι κύριε Δήμαρχε, έντιμοι κύριε Έπαρχε, έντιμοι κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, κύριε Σταδιωτικέ Διοικητά Πάφου, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά Πάφου, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί συνέδριοι, νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που η 8η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας φιλοξενείται στο νησί μας. Η ολοπρόθυμη συμπαράσταση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Πάφου κ. Χρυσοστόμου κατέστησε δυνατή την επί το αυτό σύναξη μας και του εκφράζουμε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας. Καλωσορίζουμε τους σεβασμιωτάτους και θεοφιλεστάτους αρχιερείς, καθώς και τους λοιπούς κληρικούς και λαϊκούς που ήρθαν από την Ανατολική, την Κεντρική, τη Βόρεια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, και ευχόμαστε η εδώ παραμονή τους να πλουτίσει και τις δικές μας και τις δικές τους εμπειρίες στον κοινό αγώνα για την ποιμαντική αντιμετώπιση των ποικίλων αιρετικών και παραθρησκευτικών κινήσεων. Τεχνικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτικούς φορείς, και προς το σκοπό αυτό εκδίδει το μηνιαίο πληροφοριακό δελτίο ενημέρωσης. Ιδιαίτερα σήμερα που τα διάφορα παραθρησκευτικά κινήματα και αιρέσεις αποκρύπτουν τους πραγματικούς τους σκοπούς και με το προσωπείο της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής ή πνευματικής προσφοράς προσπαθούν να εγκλωβίσουν τα θύματά τους, η ανάγκη της από κοινού ανταλλαγής εμπειριών και στοχοθεσίας είναι εκ των όν ουκάνε. Είτε η συνδιάσκεψη αυτή να σφυρηλατήσει δεσμούς αδελφοσύνης και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών των κατατόπους εκκλησιών και ο πλουτισμός σε γνώσεις και εμπειρίες να γίνει πραγματικότητα προς οικοδομήν του σώματος του Χριστού και δόξαν Ιησού Χριστού. Επιτρέψτε μου, προτού κατέβω από το βήμα, να μνημονεύσω κι εγώ, όπως και οι άλλοι σεβαστοί ομιλητές, τον αείμνηστο πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, που δεν είναι μαζί μας σωματικά. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι η ψυχή του αγάλεται εν ουρανής και προσεύχεται για μας τους περιλυπόμενους που ταχθήκαμε να υπηρετήσουμε τον ποιμαντικό αγώνα της Εκκλησίας εναντίον των αιρέσεων και της παραθρησκείας. Αιωνία ας είναι η μνήμη του. Εκ μέρους της Νομικής Επιτροπής που μετάσχει στο συνέδριο, να παρακαλέσουμε τον κύριο Χρήστο Δερμοσενιάτη, δικαστή, να μας απευθύνει ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Ιδιαίτερο σεβασμό στην αγιοσύνη σας, με χαρά και με συγκίνηση καλωσορίζω τους συνέδρους και χαιρετίζω την πανορθόδοξη διάσκεψη εκ μέρους της Νομικής Επιτροπής ΠΕΚ Κύπρου.
η συμμετοχή τόσων συνέδρων, ιερέων και αρχιερέων, από διάφορες ορθόδοξες χώρες, μας τιμά ιδιαίτερα. Η εδώ παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, βουλευτών και τόσων άλλων επισήμων, δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία και αναμένουμε τη συμπαράσταση του κράτους για να προστατευτεί ο λαός από τις καταστροφικές λατρείες που άρχισαν να παρισφρίουν στην κυπριακή πραγματικότητα. Κανώσουμε μια καλή άμυνα για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά μας διότι στην καναρτήρια αυτή τελετή βρίσκονται και εκπρόσωποι μαζί σας στον αγώνα της διαφύλαξης της Ορθοδοξίας. Χατζηγεωργίου Γεώργιος, παρακαλώ να απευθύνει χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση να παρευρεθούμε και να απευθύνουμε δύο λόγια στην 8η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, την οποία φιλοξενεί η Ιερά Μητρόπολη Πάφου. Καλωσορίζουμε στην Κύπρο τους εκπροσώπους άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών και ευχόμαστε καρποφόρα παραμονή. Το θέμα της συνδιάσκεψης, καταστροφικές λατρείες και νομική αντιμετώπιση τους, είναι πολύ ενδιαφέρον και επίγειο. Σε έναν κόσμο ο οποίος χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, υποχώρηση ηθικών και άλλων αξιών, αλόγιστο κυνήγι του κέρδους, βία και έγκυρη, έχουν κάνει την εμφάνισή τους παραθρησκευτικές αιρέσεις, όπως σαλαμιστές και άλλοι. Κόμματος ΕΔΕΚ και αντιπρόεδρο αυτού, κύριο Γεννάκη Ομίρου, να μας απευθύνει χαιρετισμό. Συμβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, από μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕ, απευθύνω εντάρτιο και θερμό χαιρετισμό στην 8η Πανορθόδοξη Διάσκεψη Ορθοδόξων Εκκλησιών για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείες που έχει την εξαιρετική τιμή να φιλοξενεί η Ιερά Μητροπολή Πάφου. Αποδεικνύεται και αναδεικνύεται κυβωτός θεμελιωδών και οικουμενικής διάστασης αξιών και ακτινοβολίας, θα αποτελούσε πραγματικό αυτοχειριασμό η παθητική θέαση μιας αδίσταχτης, επιθετικής και υπονομευτικής δραστηριότητας. Δηλώνουμε παρόντες, μάχημοι και αποφασιστικοί στο κάλεσμα για την στήριξη της ορθόδοξης χριστιανικής μας πίστης, όχι απλώς ως τις θρησκείες που μας εκφράζει, αλλά και ως πνευματικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής πρωτοπορίας που εκπροσωπεί άφθορες και διαχρονικά επίκαιρες αξίες. Παστών Ιερατείων, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίσημη, κυρίες, κύριοι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου γιατί βρίσκομαι σε αυτό το βήμα για να χαιρετήσω μια πραγματικά σημαντική συνάντηση που η πραγματοποίηση της στην Πάφο είναι για την πόλη μας εξέχουσα τιμή. Θα ήμουν ευτυχής εάν η παρουσία μου σε αυτό τον υποβλητικό χώρο ερμηνευόταν ως έκφραση του γνήσιου και ζωηρού ενδιαφέροντος της τοπικής αρχής της πόλης για τα σύγχρονα προβλήματα της Ορθοδοξίας και το μέλλον της. Ο Δήμος Πάφου, συλλαμβάνοντας τα μηνύματα των καιρών, εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχώς αυξανόμενη δραστηριοποίηση νεοφανών αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων στις τάξεις της Ορθοδοξίας και ενώνει τη φωνή του με τη δική σας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ θερμά τους εμπνευστές και όλους τους συντελεστές αυτής της συνδιάσκεψης που ενδυναμώνει την ελπίδα για μια Ορθοδοξία ισχυρή, ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του ασταθούς και συνεχώς μεταβαλλωμένου κόσμου στον οποίο ζούμε. Με τις σκέψεις αυτές
χαιρετίζω την πραγματοποίηση της συνδιάσκεψης στην Πάφο και εύχομαι κάθε επιτυχία στο διάρεστο έργο σας. Θα παρακαλέσουμε τον Πρόεδρο της Θεοδόλης της Κύπρου, Δυτική και Λαϊκή, στρατιώτατη και ευχαριστή, σεβαστοί πατέρες, κύριε Πηγέντε, κύριε Βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, οι θεολόγοι της Κύπρου θεωρούν την οργάνωση της 8ης Παλαιορθόδοξης Συνδιάσκεψης για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας σαν ευλογία Θεού, αλλά και σαν πελώριο εκκλησιαστικό, πνευματικό, αλλά και αυτόχρημα εθνικό γεγονός. Θερμά τους διοργανωτές της συνδιάσκεψης και ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πάφου και εύχομαι πλήρη επιτυχία στις εργασίες της συνδιάσκεψης. Πατέρες και αδελφοί, έχω την τιμή να σας διαβάσω τον χαιρετισμό της Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κυρίας Κλέρης Αγγέλη. Έθνος που έχει υψηλό πολιτισμό πρέπει να πολεμάει για την υπεράσπιση της θρησκείας του, γιατί σημαίνει ο δικαίωμας. Μέσα στην ιστορική πορεία της ανθρωπότητας, η συμφωνή του χριστιανισμού και των εκκλησιών υπήρξε τεράστια στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού, γιατί εξευγέννησε τα συναισθήματα των ανθρώπων και αποκάλυψε μέσω της πίστης τις ψηλότερες ηθικές και πνευματικές αξίες. Η Ορθοδοξία, σε αρμονική σύζευξη με την ελληνική παιδεία, λειτουργώντας μέσα στις παραμέτρους που ορθοδόμησαν οι τρεις ιεράρχες, έγινε παιδαγωγός εις Χριστόν, φάρος, εμπνευστής και τροφοδότης της εκπαίδευσης των νέων μας με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, της αγάπης και της ειρήνης. Η εις ψυχικά νεολαία συνιστά για μας την κατεξοχήν ελπίδα του μέλλοντος της πατρίδας μας. Κυβέρνηση και Πολιτεία εκπροσωπεί σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αλέκος Ευαγγέλου και τον οποίο παρακαλούμε να μας απευθύνει χαιρετισμό. Πανιερότατη, υψηλή προσκεκλημένη, σεβαστοί πατέρες, διευκριμένης ιέντρα. Με αισθήματα συγκίνησης και σεβασμού προσέρχομαι για να προσφωνήσω την παρορθόδοξη αυτή τη διάσκεψη που έφερε στην Κύπρο και στην Εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα υψηλές και διακεκριμένες προσωπικότητες από τις αδελφές ανά την Παγκόσμια Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την δημιουργική πρόσκληση. Είναι σημαντικό ότι το παρορθόδοξο αυτό συνέδριο φιλοξενείται στην ευσεβή πόλη της Πάφου, μια πόλη με λαμπρή εκκλησιαστική παράδοση και ιστορία 1950 χρόνων. Από την Πάφο πέρασε ο Απόστολος Παύλος την πρώτη περιοδία του διαφωτισμού των εθνικών και προσυντήρησε τον πρώτο Ρωμαίο αξιωματούχο που ασπάστηκε τον χριστιανισμό, τον Αμφίπατο Σέρλιο Παύλο. Η επαρχία της Πάφου είναι πλούσια σε χριστιανικά μνημεία από κάθε εποχή. Η ευγνωμοσύνη του ελληνισμού προς την Εκκλησία του είναι αστήρευτη και βαθμολογούμενη για τον ανεκτήμητο ιστορικό της ρόλο στους αιώνες του εθνικού κατατρεγμού. Το Μεσσίες και ψευδοπροφήτες, εκμεταλλευόμενοι τη φυσική αναζήτηση του ανθρώπου και ιδιαίτερα των νέων για το εξωπραγματικό, το μεταφυσικό, έρουν, επιλέγουν ό,τι τους εξυπηρετεί από την ολότητα της αλήθειας, διαστρέφοντας το φρόνημα και την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Το φαινόμενο αυτό δεν πλήττει μόνο το αληθές χριστιανικό πνεύμα, αλλά έχουμε δει ότι ορισμένες από τις μηχανείς αυτές παραθρησκείες φάνουν μέχρι την λατρεία του σατανά και αναπτύσσουν ακόμα και εγκληματική δραστηριότητα. Η παρουσία εδώ εκπροσώπων Ορθοδόξων Εκκλησιών
από κάθε γωνία της γης, θα βοηθήσει την ανταλλαγή εμπειριών και τρόπων δράσης για αντιμετώπιση του φαινομένου και ενίσχυση της ποιμαντικής προσπάθειας της Εκκλησίας της Κύπρου. Τα πορίσματα του συνεδρίου μπορούν παράλληλα να βοηθήσουν την πολιτεία να μελετήσει μέσα στα πλαίσια των συνταγματικών διαδάξεων τρόπους προστασίας των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, από τις παραθρησκείες και τα νεοφανή κινήματα, των οποίων οι μέθοδοι οδηγούν σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πλήττουν τον υγιή κοινωνικό ιστό. Εις παντός δόλου και πάσης λειτουργίας, ή εν διαβόλου εκφρέ πάσης δικαιοσύνης, ου πάυση διαστρέφοντας σχολούς Κυρίου ας ευθείας. Συγχαίρομαι στους διοργανωτές και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της διάσκεψης. Και τελειώνω με μια ευχή. Εύχομαι όπως η επόμενη συνδιάσκεψη γίνει σύντομα και πάλι στην Κύπρο, αλλά σε μια Κύπρο ενωμένη, σε μια Κύπρο ελεύθερη, απειλαγμένη από στρατούς κατοχής, απειλαγμένη από διαχωριστικές γραμμές, χωρίς επίγους, χωρίς πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Ήδηστε, πριν από την κήρυξη των εργασιών, μια πολύ σύντομη σύνδεση της προηγούμενης συνδιάσκεψης, να γίνει μια πολύ σύντομη σύνδεση της προηγούμενης συνδιάσκεψης με την τωρινή. Ο πατήρ Κυριακός, εντεταλμένος της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε δύο λεπτά, το πολύ τρία, θα μας αναδώσει αυτή τη σύνδεση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εισήγησή μου ήταν η κεντρική. Δεν θα σας υποβάλω όμως σε ένα τέτοιο κόπο. Θα προσπαθήσω μονάχα επιγραμματικά να πω τους τίτλους των σημείων τα οποία θα ανέλυα. Εν πρώτης όμως αισθάνομαι την ανάγκη εκ μέρους της συνδιασκέψεως, της 8ης συνδιασκέψεως, να απευθυνθώ προς τους εν Κύπρο αδελφούς μας και να τους απευθύνω ασπασμών αγάπης και ευχαριστίας και με όλους εδώ τους παρόντας αδελφούς να οικετεύσω τον Δομήτορα της Εκκλησίας μας, να ευλογεί την Εκκλησία και τη χώρα αυτή, καθώς και τις εργασίες της παρούσης συνδιασκέψεως. Οι συνδιασκέψεις αυτές έχουν καταστεί πλέον ένας θεσμός, ο οποίος λειτουργεί επί 8 συναυτά έτη. Από την προηγούμενη συνδιάσκεψη που έγινε στην Αλίαρτο της Βιωτίας στην Αθήνα πέρυσι τον Σεπτέμβριο, μέχρι φέτος έχουμε, όπως ακούσατε, την λυπηρή ιδιαιτερότητα να μην έχουμε μαζί μας εκείνον ο οποίος εγέννησε τον θεσμόν αυτόν, τον εγαλούχησε, τον άνδρωσε, τον αύξησε, τον δρομολόγησε, τον εμψύχωσε με το μόχθο του, την οξυδέρκειά του, τη οδιορατικότητά του και όλα του τα χαρίσματα τα οποία ο Κύριος του έδωσε, τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, του οποίου ταπεινός διάδοχος η χάρη του Κυρίου επέτρεψε να γίνω. Αφιέρωσε τη ζωή του ολόκληρη χωρίς υπερβολή στο έργο σωτηρίας ψυχών και παρέστησε τον εαυτό του θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό. Και ισχύει γι' αυτόν κατά γράμμα η ρίση του Κυρίου ότι ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ήψωσε το ανάστημά του απέναντι σε στρατεία ολόκληρη αντιχρίστων μεθοδεύσεων και πληθώρα πολιονίμων αιρετικών και παραθρησκευτικών ομάδων. Επάταξε Δαβίδ εν μοιριάσιν αυτού, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και ξέσπασε εναντίον του θύελα, η οποία εξεδηλώθη με λάσπη, συκοφαντίες, μηνύσεις, δίκες οι οποίες ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να γίνονται εναντίον του. Είχε πει ο ίδιος ότι το πρόβλημα στο μέλλον θα μεγαλώσει. Ήδη βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας καταστάσεως η οποία έχει λάβει ιδιαίτερη οξύτητα, γι' αυτό και ένεκα τούτου αναγκαστήκαμε στο θέμα της εφετινής συνδιασκέψεως να βάλουμε και την έκφραση νομική αντιμετώπιση. Και τούτο διότι είναι ανάγκη, αδελφοί μου, να ενημερωθούμε σωστά, ώστε να αντιμετωπίσουμε και σωστά την παρούσα κατάσταση.
Θρησκευτική ελευθερία, ναι. Μυσαλλοδοξία, όχι. Θρησκεία, ναι. Παραθρησκεία, όμως, και προσωπία και απάντες, όχι. Ένα κατούτου. Η σημερινή συνδιάσκεψη καλείται να μελετήσει την νομική πλευρά του θέματος ιδιαίτερα και τούτο διότι κατά το διάστημα ήδη του ενός έτους το οποίο πέρασε έχουμε περιστατικά τα οποία αποδεικνύουν την ένταση του αγώνος μας αλλά την ένταση του προβλήματος αλλά και την ένταση του αγώνα τον οποίο πρέπει να επιτελέσουμε. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν έτος, είχαμε ακόμα και δίκες εναντίον της Εκκλησίας ή εναντίον προσώπων και συνεργατών της Εκκλησίας και νομίζω ότι στο μέλλον θα συνεχιστεί αυτός ο ίδιος τρόπος συμπεριφοράς των παραθρησκευτικών οργανώσεων. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν θα διστάσουν οι ομάδες αυτές να στείλουν μηνύσεις, αγωγές κλπ. Διότι έχουν διαπιστώσει ότι διεθνώς εκφράζεται μια δήθεν ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία βεβαίως, ως είναι γνωστόν, λειτουργεί επιλεκτικά και πολιτικά υποκινουμένη από διεθνή και κρατικά συμφέροντα. Οφθαλμοφανές παράδειγμα, έστω και σε άλλο επίπεδο, η καταπάτηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας ενός ολοκλήρου λαού, του μαρτυρικού κυπριακού λαού, αλλά και άλλων ορθοδόξων λαών στην Ανατολική Ευρώπη, για τα οποία ουδής διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρονται όμως εναντίον τάχα της θρησκευτικής ελευθερίας διαφόρων θρησκευτικών ομάδων, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούν να φημώσουν τη φωνή της σιωπηρής ορθοδόξου πλειοψηφίας όπου αυτή υπάρχει, λες και αυτή δεν έχει δικαιώματα και με τον τρόπο αυτό να περάσουν οι θέσεις. Από τη θέση αυτή και εκ μέρους όλης της ιδιασκέψεως, ευχαριστώ θερμά τους πολιτικούς και πολιτιακούς παράγοντες της χώρας αυτής, της αγαπημένης μας Κύπρου, οι οποίοι με τα λόγια τους μας εψύχωσαν, διότι είπαν πράγματα τα οποία για μας είναι εκλεκτά και θαυμάσια. Και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Σεβασμιότατον Πανιερότατον, όπως το λέτε εδώ, Μητροπολίτη Πάφου κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος μας αγκάλιασε, μας δέχτηκε και με τόση αγάπη εφιλοξένησε αυτή τη συνδιάσκεψή μας, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη σοβαρότητα της εργασίας μας και προωθώντας την κοινή προσπάθεια για τη χάραξη της σωστής ποιμαντικής στρατηγικής της Εκκλησίας προς αντιμετώπιση του κοινού αυτού προβλήματος. Τον ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε ο Κύριος να τον ενισχύει στο θαυμάσιο ποιμαντικό έργο που επιτελεί στην ιστορική τούτη Μητρόπολη. Τον παρακαλώ εκ μέρους όλων των μελών της συνδιασκέψεως να κηρύξει την επίσημη έναρξη των εργασιών της συνδιασκέψεώς μας. Ευχαριστούμε. Άγιοι Πατέρες και Αδελφοί, κύριοι Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Επίσημοι, κύριοι Σύνεδροι, με πολύ χαρά σας βρεθήκαμε σήμερα στον χώρο τούτο. Ευχαριστούμε για τον κόπο που κάνατε να έρθείτε εδώ και να προσφέρετε όλων των καλών η εαυτό σας. Πιστεύω ότι μετά από τα τόσο ωραία και πληθωρικά που ακούστησαν, δεν χρειάζεται η ανάγνωση ακόμα μίας ομιλίας. Γι' αυτό κηρύττω την επίσημη έναρξη της 8ης Πανορθόδοξης Διάσκεψης. Εύχομαι πλούσιους καρπούς να μας δώσει για το καλό της Εκκλησίας, για τη σωτηρία του ποιμνίου αυτής και εύχομαι ό,τι καλό να δώσει στον καθένα
ξεχωριστά ο δωρεοδότης Θεός. Σας ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι ό,τι καλό, όπως είπα σε όλους, να δώσει ο Θεός. Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 1996, ώρα 9 το πρωί, μετά από τον όρθρο και το πρόγευμα, εισηγητής στο γενικό θέμα της συνδιασκέψεως, καταστροφικές λατρείες στο φως της Ορθοδοξίας, ο Μητροπολίτης Νικοπόλεος, κύριος Μελέτιος. Μπορείς και παρέζεις, κύριο Μελέτιο, θα κάνει εισήγηση με θέμα καταστροφικές λατρείες στο φως της Ορθοδοξίας. Ο Σεβασμίνος θα προσέχει τον λόγο. Καταστροφικές λατρείες παρά τη γενική παρατηρησία να κουβέρουν ύπουλα και παρουσιάζονται πολλές φορές από το φως ατάκων σωματείων ή και ορθοδόξων δραστηριοτήτων. Πριν από μερικά χρόνια είχε δοθεί ένα βιβλίο του Μέτερνιχ, «Λέβεντες Τερμίτεν», το μέσα στο οποίο παρουσιάζει τα παράξενα αυτά. Παρουσιάζει ο Μέτερνιχ τα παράξενα αυτά μυρμήγκια να έχουν πάει το υπόστρωμα, τον υπόγειο χώρο μιας ολόκληρης πόλεως, καθώς και τους τύπους των σπιτιών. Και έτσι ξαφνικά και απότομα ολόκληρη πόλη να καταραίει και να γίνεται σκόνη. Βέβαια, τέτοια πράγματα δεν έχουν συμβεί στην πραγματικότητα με τους Τερμίτες παρά μόνο σε ορισμένες χώρες της Αφρικής. Εμείς βλέπουμε πολλές φορές και το επισημαίνουμε ένα λεβεντάνθρωπο, τον θαυμάζαμε για την υγεία του και για την ευρωστία του, να πεθαίνει ξαφνικά και λέμε ότι μέσα δούλευε κάτι το άσχημο. Καρκίνους, λευκαιμία και τα λοιπά, η οποία εξεδηλώθη απότομα και διέλυσε ολόκληρον αυτόν τον ρωμαλαίο και υγιέστατο άνθρωπο. Κάτι το ανάλογο συμβαίνει με τις λεγόμενες καταστροφικές λατρείες. Μία εικόνα, ότι πέντε τυφλοί ψηλαφούν έναν ελέφαντα και καλούνται να τον περιγράψουν. Ένας από αυτούς ψηλαφά το πόδι, θυμμένο μέσα στη λάσπη, που έχει ξεραθεί από τον ήλιο, βγάζει το συμπέρασμα ότι ο ελέφαντας είναι μία τσιμεντοκολόνα. Ένας άλλος ψηλαφάει τη γυλιά
επειδή και αυτή είναι γεμάτη ξερές λάστες, κάνει το συμπέρασμα ότι είναι μία ταράτσα σε ένα γιαπί. Ένας άλλος ξυλαφάει το αυτή και λέει ότι είναι ένας τεράστιος δίσκος ο οποίος κινείται. Ένας άλλος ξυλαφάει την ουρά και λέει ότι είναι ένας τύσανος ο ελέφαντας από σκυρές τρίχες που τρυπάνε. Και ένας άλλος ξυλαφάει την προβοσκίδα και λέει είναι μια σωλήνα που βγάζει και απότομα πολύ νερό που μεταφέρει από κάποιο μέρος. Και ένας άλλος ξυλαφάει το χαρδιόδοντο και λέει πως είναι ένα ξύφος παράξενο, μητερό και κοφτερό. Εάν κανείς τώρα προσπαθήσει από αυτές τις εικόνες των τυφλών να σχηματίσει εικόνα του ελέφαντα, φυσικά θα πέσει σε πλήρη απορία. Και το μόνο που δεν θα μπορέσει να περιγράψει θα είναι ένας ελέφαντας. Θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι πέντε-έξι αυτοί οι άνθρωποι είδαν εντελώς διαφορετικά πράγματα και δεν θα μπορέσει με κανένα τρόπο να κάνει μία σύνθεση. Αυτή είναι η τοποθέτηση της Ορθοδόξου πίστεως για την παραθρησκεία και για όλες ανεξαιρέτως τις θρησκείες της φυσικής αποκαλύψεως, δηλαδή της αναζητήσεως του Θεού από τον άνθρωπο με τις δυνάμεις που έχει ο ίδιος ο άνθρωπος. Όλο πλάνες που ποτέ δεν θα μπορέσουν να δώσουν την αληθινή εικόνα. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα κομμάτι από το βιβλίο μου, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος. Γράφω εκεί. Η διαφορά μεταξύ ανθρωπίνου στοχασμού που αναζητεί λύσεις περί του Θεού και της μεταπείνωση αιμονήσεις των λόγων του Θεού, όπως παρεδόθη από τον Χριστό εις τους Αγίους Αποστόλους, είναι αβυσσαλαία. Τούτο ετονίστη και υπό του ιδίου του Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, που είπε «Ο όν εκ της γης εστί και εκ της γης λαλή». Ο άνωθεν ερχόμενος επάνω πάντων εστί. Ο εκ του ουρανού ερχόμενος, ο εώρακε και ήκουσε, τούτο μαρτυρεί. Ο λαβών αυτού την μαρτυρίαν εσπράγησε, ότι ο Θεός αληθής εστί. Ον γαραφέστηλε ο Θεός τα ρήματα του Θεού λαλή. Και σε αυτή μετάφραση, και από τη γη, όπως γήινος είναι, έτσι και γήινα μιλάει. Εκείνος που έρχεται από τον ουρανό είναι επάνω από όλους. Αυτός μας μιλάει για πράγματα που τα είδε και τα άκουσε. Τι κρίμα όταν κανείς δεν δέχεται την μαρτυρία του. Μα όποιος δεχτεί την μαρτυρία του, την θεωρεί σαν την μεγαλύτερη εγγύηση. Γιατί την αλήθεια την έχει μόνο ο Θεός. Λοιπόν, τα λόγια του Θεού μας τα δίνει το Πνεύμα, όχι με μέτρο. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό και τα έδωκε όλα να είναι στο χέρι. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει ζωή αιώνια. Αντίθετα, όποιος διστροπεί σε αυτά που λέγει ο Υιός, όχι μόνο δεν θα είναι τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού θα έρθει και θα μείνει επάνω του μια για πάντα. Ο άνθρωπος στοχάζεται και πιθανολογεί, αναλόγως προς τις γνώσεις του, που είναι πάντοτε πολύπτωτες, και προς τα συνεπεία των παθών του προκαταλήψεις του, που είναι πάντοτε πολύ πλούσιε. Όσον περισσότερο ο άνθρωπος στοχάζεται, τόσο περισσότερο σκοτίζεται. Και αντιθέτως, όσο περισσότερο ζητεί εν ταπεινώσει και υπακοή τι το θέλημα του Κυρίου, τόσον περισσότερο αξιούται του Θείου Φωτός και του Θείου Φωτισμού.
η μεγαλύτερα πνευματική απλειώτης και κατάπτωσης ή ένα άνθρωπο, η απεσιωτέρα δαιμονοποίησης του πνεύματός του επέρχεται όταν ο άνθρωπος πάψει να καταλαβαίνει την διαφορά μεταξύ της στοχαστικής αναζητήσεως και της υπακοής εις την πίστη. Τότε ο άνθρωπος φτάνει εις το διά τους αθέους υψηλών ιδανικών να στοχάζεται ελεύθερα, ουδέστη αθεόφοβα. Είναι ικτρόν το κατάντημα όλων εκείνων που ειντελημένως αγνοούνται στην δικαιοσύνη του Θεού και την ίδια δικαιοσύνη ζητούνται στήσε τον νόμο του Θεού που υποτάσσονται. Αλλά απεκαλύπτουν, δεν ευρέθουν, δεν είναι επίτευγμα της ερεύνης του ανθρώπου. Η πίστης, όπως το τονίζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ήρθε και εδόθη. Ή μάλλον, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Ιούδας, παρεδόθη άπαξ της Αγίας. Αφού όμως η πίστης άπαξ παρεδόθη και μάλιστα μόνον εις τους Αγίους, είναι ευνόητο ότι εις την πίστη δύναται να φτάσει κανείς μόνον με την υπακοή εις τους Αγίους, από τους οποίους και μόνον δύναται να την διδαχθεί. Και ότι δι επαγωνίζεστε η άπαξ παραδοτήσει της Αγίας πίστη, ώστε να μην αλλοιωθεί εξαιτίας της τάχα αναλύσεώς της. Η εμπιστοσύνη στην στοχαστική μέθοδον αναλύσεως και κατανοήσεως έχει κάτι των αρχισιστικών, αναδίδει ως μην αυτοικανοποιήσεως. Πατέρες Βασίλειος, Γρηγόριος και Χρυσόστομος ποτέ δεν ετώνησαν κάτι το περισσότερο. Όλοι στην Ορθόδοξο πίστη είμαστε ένα, εξισωμένοι. Είναι δύο λεπτά ακόμα. Ο Θεός είναι ο μόνος απόλυτος, άτρεπτος και αναλύωτος και ονομάζεται στην Αγία Γραφή ο Ον. Η λέξη Ον είναι σύνδειξη στην ελληνική γλώσσα της φράσεως με την οποία απάντησε ο Θεός όταν τον ερώτησε ο Μωυσής ποιο είναι το όνομά σου, εδώ και την απάντηση «Εφυγέ, ασχέρ, εφυγέ». Είμαι εκείνος που ήμουν πάντοτε. Το δε Θεός ο όνομα, απολύτως και ως αυτός κατηγορείται εκάστου των τριών προσώπων. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος τον Ίσης, δηλαδή είναι εξίσου Θεός ο Πατήρ, εξίσου ο Υιός και εξίσου ο Άγιος. Ήν ποτέ, ότε ουκ είναι ο Θεός Λόγος ο Χριστός. Και πριν γεννηθεί με ουκ είναι ή κτιστών ή τρεπτών ή αλλοιωτών των Υιών του Θεού, αναθεματίζει η Καθολική Εκκλησία. Ουδέστη η γνώση την οποία έχουμε περί Θεού είναι σχετική με μικρά εν συγκρίση με την αλήθεια την οποία θα γνωρίσουμε μετά την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, αλλά είναι απόλυτη, εγγυημένη και αληθινή. Συμπέρασμα, έστιν οδός η δοκή ορθή είναι παρά ανθρώπης. Τα δε τελευταία αυτής έρχεται εισπυγμένα άλλο. Το ρητό αυτό θα ήταν η καλύτερη περιγραφή της παραθρησκείας. Έστιν οδός, υπάρχει ένας δρόμος που δίνει την εντύπωση στους ανθρώπους ότι είναι σωστός δρόμος. Τα δε τελευταία αυτού του δρόμου έρχεται εισπυγμένα άλλο, αλλά οδηγεί στο πυθμένα του άλλου στην κόλαση. Και θα τελειώσω με την επισήμανση ότι το χειρότερο κακό δεν είναι η αμαρτία, το χειρότερο κακό είναι η αυταπάτη, η πλάνη. Την αμαρτία η μετάνοια την διορθώνει, η αυταπάτη και η πλάνη την διαιωνίζουν. Αυτά είναι διδάγματα των Αγίων Πατέρων
έστω και αν θα είπα εγώ με τη διατύπωση ενός απλού ανθρώπου. Ευχαριστώ, διότι με άκουσατε με πρόσφατα. Χρειάζεται χρήσμα, όπως γνωρίζω, εάν κανείς υποστήμια μύηση και οι Ευρωανόνες αυτές χρησιμοποιούν το μύησης. Τι θα ήταν καλύτερο ή μάλλον ποιο είναι το θεολογικό ορθότερο, να ονομάζονται αιρέσεις ή να τις εξαιρέσουμε από... Πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Η απάντηση σε αυτό το σημείο πρακτική στα Βιλιανίδη είναι αυτή. Αιρέσεις ονομάζονται οι χριστιανικές ομάδες που δεν ταυτίζονται με την Ορθοδοξία, αλλά πιστεύουν εις Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Αίρεσις είναι η Καθολική Εκκλησία, αίρεσις είναι οι Αντιχαροξιδόνοι, αίρεσις είναι οι Προτεστάντες, οι Λουθυρανοί, οι Αγγλικανοί και τα λοιπά βαπτιστές όλοι. Όσοι πιστεύουν εις την Αγία Τριάδα και ομολογούν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομούσων και αχώριστον, είναι χριστιανοί και ιδιαφερόμενοι από την Ορθόδοξο πίστη, έστω και αν μερικές φορές ταυτίζονται στη διδασκαλία με την Ορθόδοξο πίστη, είναι αιρετικοί, λέει ο Άγιος Βασίλειος, και εκείνοι ακόμη που έχουν την ίδια απολύτως πίστη, αλλά δεν ακολουθούν τους κανονικούς ημών επισκόπους, και αυτοί οι αιρετικοί πρέπει να ονομάζονται. Δηλαδή στη Ρωσία οι παλαιόπιστοι, στην Ελλάδα οι παλαιμερολογίτες και οπουδήποτε άλλο. Και αυτοί είναι αιρετικοί. Αιρετικοί είναι εκείνοι που προτίμησαν τη γνώμη τους από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Και συνέπεια είναι ότι λίγο πολύ αλλίωσαν μετά από τη γνώμη τους μέσα στην Εκκλησία, προσπάθησαν να επιβάλλουν τη γνώμη τους και την πίστη της Εκκλησίας. Σιγά σιγά. Καστές, επειδή δεν πιστεύουν εις Αγία Τριάδα, έστω και αν λένε χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν θεωρείται αίρεση, αλλά είναι άλλη θρησκεία. Και όλοι οι αντιτριαδικοί είναι άλλες θρησκείες. Μουσουλμάνοι, βουδιστές, ινδουιστές, δεν ξέρω εγώ τι, ειδωλολάτρες, παγανιστές, είναι άλλες θρησκείες. Τώρα, παρά θρησκεία είναι όπως έχουμε παρά παιδεία, παρά κράτος, παρά οικονομία. Κάτι δηλαδή το σκοτεινό μέσα σε μια κατάσταση υγεία. Έτσι ονομάζεται και παρά θρησκεία, μια νοσηρή κατάσταση θρησκείας που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί γιατί διαστρέφει τον άνθρωπο. Λίγο πολύ όλες οι άλλες θρησκείες διαστρέφουν τον άνθρωπο, όλες. Και ο βουδισμός και ο μαμεθανισμός και ο παγανισμός πολύ περισσότερο διαστρέφουν τον άνθρωπο. Οι παραθρησκείες της σύγχρονης εποχής, επειδή προχωρούν και οι περισσότερες έχουν και κάτι το σατανιστικό, γι' αυτό ονομάζονται ακόμη και από τους αιρετικούς και από τις άλλες θρησκείες παρά θρησκεία. Είδα ότι ο άνθρωπος κατά μέγα μέρος ευθύνεται σε όλη αυτή την αποτυχία του από την ορθή πίστη στην πλάνη, στην παραθρησκεία. Και βεβαίως μας είπατε πώς γίνεται αυτό το πράγμα και είναι σαφές. Το ερώτημα είναι, στην υπόθεση αυτή, βεβαίως τονίστηκε στην εισήγηση ότι η Ρόδο τέλειωσε ο διάβολος. Ήθελα να μας λέγατε κάτι περισσότερο για το πώς συμπλέκονται αυτά τα δύο, οι δύο αυτοί παράγοντες, ο πλανόμενος, ο πλανημένος άνθρωπος και ο διάβολος, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί, ούτως ώστε να περιπλέξει τα πράγματα. Η απλή απάντηση στην βάση των παραδόσεων των πατέρων μας είναι ότι ο διάβολος έκανε την αρχή. Και δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν όλες τις προϋποθέσεις να μην αμαρτήσουν, διότι ήσαν καθαροί από πάθη και είχαν συνεπώς εύκολη και εντελώς φυσική την υπακοή εις την πίστη εις τον Θεόν, με τον οποίο ήρχονται καθημερινώς εις επικοινωνία.
και ήξεραν τον ήχο των βημάτων μέσα εις τον Παράδεισο. Γι' αυτό και λέει, όταν άκουσαν τον Θεό να περιπατεί εις τον Παράδεισο, κατάλαβαν ότι τα βήματα ήταν τα δικά του βήματα και όχι κάποιου ζώου, αγελάδας, προπατίνες κτλ. Ξεχώριζαν τα βήματα του Χριστού που περπατούσε στον Παράδεισο από τα βήματα των άλλων ζώων. Τόσο πολύ ήταν η οικία σχέσεις μεταξύ Αδάμ, Εύας και Θεού. Είχαν λοιπόν όλες τις προϋποθέσεις. Ο διάβολος έσπηρε τον πρώτο σπόρο της ανυπακοής εις την πίστη με το σύνθημα της αυτονομήσεως, ότι δηλαδή από εκεί και πέρα δεν θα έχει ο άνθρωπος ανάγκη να ρωτάει ή να λαμβάνει υπόψη του τον νόμο του Θεού και το θέλημα του Θεού, αλλά θα ενεργεί αυτόνομα. Από εκεί και πέρα, λένε οι Άγιοι Πατέρες, αφού μπουν τα πάθη μέσα εις την ψυχή του ανθρώπου, λειτουργούν πλέον τα πάθη σαν δαιμόνια. Και δεν έχει ο άνθρωπος ανάγκη να βρίσκεται κοντά του και να τον σπρώχνει ο διάβολος εις το κακό. Ο ίδιος πλανίζει προς το κακό. Γιατί δημιουργούνται μέσα του προκαταλήψεις, είπα και προηγουμένως, οι προκαταλήψεις του ανθρώπου είναι εμπλουτισμένες από τα πάθη. Δεσμεύουν και εχμαλωτίζουν τη λογική του και την θέλησή του και την προαίρεσή του. Είναι φανερό, να πούμε πολύ απλά, πως ένα παιδί μεγαλώνοντας, αυξάνοντας, φτάνει στην περίοδο της εφηβικής ηλικίας και μόνο οι εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπου, του ανθρωπίνου οργανισμού, το τραβούν σε ορισμένες ενέργειες, σε ένα τρόπο ζωής, το σπρώχνουν προς την αναζήτηση της ειδονής, την οποία εάν ο άνθρωπος δεν είναι εμπλουτισμένος με το φως του Θεού και με τη σοφία του Θεού, με την κοινωνία με τον Θεό, δεν είναι δυνατόν να τις ξεπεράσει. Στην εισήγηση δεν είχα ερώτηση, αλλά εξ αφορμής της προηγουμένης ερωτήσεως δεν ήθελα μία σοβαρή νομίζω διευκρίνηση. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, υπάρχουν ιερείς κανόνες και της πρώτης οικουμενικής και της Δευτέρας, ιδιαίτερα ο 95ος της Πεντέκτης, που λέει πως πρέπει να δεχόμεθα τους αιρετικούς προσερχομένους στην Εκκλησία. Εκεί λοιπόν τους κατονομάζει. Μεταξύ αυτών που κατονομάζει ως αιρετικούς είναι και η αντιτριαδική αιρετική, παραμουσκάρη πνευματομάχη και ούτω καθεξής. Με το στοιχείο αυτό, καθώς και με το στοιχείο ότι αιρετικός γουν εστί και ο μικρόν εκκλίνων του ορθοδόξου δόγματος, δηλαδή αυτός που αποκλίνει από την ορθόδοξο πίστη έστω και λίγο είναι αιρετικός, έχουμε μέχρι τώρα την κρατούσα γνώμη του αιρετικού, ποιος είναι αιρετικός. Σήμερα ακούσα από εσάς μια ενδιαφέρουσα νέα θέση ότι όσοι αρνούνται το τριαδικό δόγμα δεν είναι πλέον αιρετικοί, αλλά είναι, τους είπατε, στην παραθρησκεία. Η θρησκεία ή παραθρησκεία, αν είναι. Αυτό το ότι είναι άλλη θρησκεία, θα ήθελα αν μπορούσατε να μου αιτιολογήσετε λίγο περισσότερο τη σκέψη σας, διότι... Να είστε καθηγητής του κανονικού δικαίου και στην κανονική κανόνα να μας τα αναλύσετε εσείς. Καλά σας ευχαριστώ. Και είχα υποχρέωση να σας ακούσουμε. Αλλά εγώ θα είπω αυτό που έχω μέσα από την τοποθέτηση. Τότε που ο κανόν ονομάζει και αντιτριαδικούς αιρετικούς, οι αντιτριαδικοί αυτοί ζούσαν μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας σαν ένα μικρό σχίσμα, γιατί τηρούσαν όλη την παράδοση της Εκκλησίας εις το τελετουργικό και εις την πνευματική ζωή και απλώς προσπαθούσαν σαν μια θεολογική τάση να ερμηνεύσει διαφορετικά ανθρώπινα κατανοητά ορισμένα δόγματα της Εκκλησίας.